δεύτερο και την από την τρίτη. Το πρώτο που ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου, ότι είναι για μένα από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου κάθε χρόνο που έρχομαι σε τούτον εδώ τον τόπο. Γενικότερα σε όλη το νησί, ειδικότερα εδώ σε αυτό το χωριό. Έρχομαι και φεύγοντας αφήνω την καρδιά μου. Γιατί βρήκα ανθρώπους που έχουν ψυχή, έχουν καρδιά, έχουν Χριστό μέσα στη δικιά τους ψυχή και την καρδιά και μη φαίνεται πολύ αυτό. Έρχομαι σε έναν ναό που το περπάτησε ένας τρελός άγγελος της εποχής μας, ο Παπαφώτης. Συνεχίζει να το περπατάει ένας, εγώ θα τολμήσω να το πω, ας μ' ακούει και ο Άγιος Παπασίγγελος, που περπατάει ένας άλλος τρελός παπάς στην εποχή μας, ο Παλμίτης σας. Ένας παπάς που ξέρει να αγαπάει, ξέρει να νοιάζεται, ξέρει να περιποιείται τον ναό. Σε κανένα πανηγύρι δεν μπόρεσα εγώ να φτιάξω πανηγύρι με τόσα λουλούδια. Αν και το προσπάθησα, τίποτα δεν έκανα στον τόπο μου. Αλλά σήμερα έζησα και κάτι άλλο όμως πιο σπουδαίο. Ένα πρωτοσύγγελο που έχει ταπείνωση πολύ στα καρδιά του. Σπάνιος στις μέρες μας. Πολύ και δυσέβαλο. Δεν μου το ξανά έκαναν αυτό, Πάτερ Ιάκωβε. Να με βάλουν πρώτο, ενώ δεν έβλεπε. Και να μου δώσουν και τον τόπο εδώ να πω δύο λόγια. Και αυτό δεν έβλεπε. Διότι πάντα όταν είναι ο πρωτοσύγκελος, είναι η στόχο και τύπον του δεσπότη μας. Αλλά και το αυριανό το περιμένω με αναχάρα, διότι θα δω για πρώτη φορά από κοντά τούτον εδώ τον δεσπότη, που είναι και αυτός γεμάτος ταπείνωση και αγάπη. Και θα έχουμε την τύχη και την ευλογία να ζήσουμε μια χειροτομία. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν χειροτομείται ένας σε ιερέα ή σε διάκονο, ανοίγει ο ουρανός πιο πολύ και κατεβαίνει πιο πολύ χάρη και ευλογία. Ελάτε λοιπόν και αύριο να πάρουμε και την έκτακτη χάρη και ευλογία μαζί με τη γιορτή του Αγίου. Τώρα τι να πω και για τα υπόλοιπα του νησού που έρχομαι και ζω και παίρνω τις ευλογίες που τις χρειαζόμαστε όλοι. Για να πάμε όμως τώρα να δούμε ποιος ήταν τούτος εδώ ο Άγιος. Ο Άγιος Αντώνιος, που έφτασε για τα μέτρα της εποχής του σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τότε οι άνθρωποι φεύγαν πιο νωρίς ακόμα από πολλές αρρώστιες. Τούτος εδώ έφτασε και πέρασε τον αιώνα ζωής. Έζησε σε εποχές που έζησε και τους διωγμούς, αλλά και την άσκηση στο ασκητήριό του. Τόση άσκηση, τόση αγιότητα, τόση ταπείνωση, που για την Εκκλησία μας είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής των μοναχών. Για να πάρουμε όμως κάποια παραδείγματα για να δούμε τελικά ποιος αγιάζει, πώς αγιάζει, τι είναι ο Άγιος. Είναι κάτι, θα μου επιτρέψουν οι πατέρες να πω τη λέξη, είναι κάτι εξωγήινο, απαλού είναι ο Άγιος. Μοιάζει ή δεν μοιάζει με όλους μας. Φυσικά και μοιάζει, άνθρωπος είναι και ο κάθε Άγιος. Και εκείνοι οι παλιοί οι Άγιοι, αλλά και τούτοι εδώ οι σύγχρονοι Άγιοι, βλέπετε πόσους Αγίους έφτιαξε και φτιάχνει η Εκκλησία μας. Και θα φτιάχνει όσο περνάνε οι μέρες, θα ρω πως θα φτιάχνει και ακόμα περισσότερους. Γιατί? Για να μας δείξει η Εκκλησία μας
ότι αυτοί πολλές φορές που περπατάνε γύρω μας έχουν αγιοσύνη μέσα τους και χάρη και ευλογία άφθονη στην ψυχή τους και στην καρδιά τους που τη σκορπάνε σε όλους μας. Πώς λοιπόν εφτιάχτηκε κάποιος Άγιος? Κάποια στιγμή ο Μέγας Αντώνιος μίλησε στο Θεό και του λέει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, θέλω να μου δείξεις κάποιο παράδειγμα αγιοσύνης», πιστεύοντας ότι θα τον στείλει σε κάποιον ασκητή. Κι αν δεν είχε μπόλικους ασκητές στην έρημο τότε. Λέει, να δω κάποιον τι κάνει αυτός να το κάνω κι εγώ. Γιατί αυτός πίστευε ότι δεν έκανε τίποτα. Παρόλο το ότι έκανε την πιο αυστηρή άσκηση, διάβαζα σήμερα τη ζωή του. Και λέει, έφτανε πολλές φορές στο σημείο να τρώει ένα παξιμάδι, λίγο νερό αλατισμένο για να παίρνει για τον οργανισμό του, αλλά δύο ή τρεις ή τέσσερις μέρες. Ένα παξιμάδι, λίγο νερό και λίγο αλάτι. Τώρα πού να τα δούμε εμείς αυτά? Με όλα αυτά που τρώμε, όχι κάθε δύο μέρες, ούτε κάθε μέρα, τρώμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και τσιμπάμε και διάμεσα. Αυτός λοιπόν έζησε την άσκηση και πίστευε ότι ο Θεός θα τον στείλει σε κάποιον άλλον Άγιο. Πού τον έστειλε όμως? Για προσέξω, αυτό έχει σημασία. Θα πας, του λέει, στον δρόμο τάδε της Αλεξάνδρεια για να βρεις εκεί κάποιον που περνάει τα μέτρα σου. Απόρεσε ο Άγιος. Στην πόλη με στέλνει. Μια στα σοκάκια της Αλεξάνδρειας, τι να δω εκεί? Πάει από εδώ, πάει από εκεί, βρίσκει το δρόμο και την αυρή. Ένα τσαγκαράδικο, ένα τσαγκαράκο βρήκε που πάλωνε παπούτσα και έφτιαχνε παπούτσα. Για να ρωτήσω, λέει, τι κάνει αυτός? Μπαίνει μέσα και τον ρωτάει, του λέει, έχω εντολή του Θεούλη μας να μου πεις τι κάνει. Άλλος και εκείνος με την ταπείνωση, τίποτα δεν κάνω, κάτι κάνεις. Του λέει, πόση άσκηση κάνεις? Α, γέλασα το διάσκηση να κάνω εδώ ημέρα. Παιδιά, οικογένεια, τσακαράδικο, παλεύω εδώ, ό,τι μου μένει κάνω, κάτι κάνω. Λέει, δεν είναι αυτό. Πόση προσευχή κάνεις, πόση προλαβαίνει. Πόση εκκλησία πας, πολλές φορές στη μέση, πολλές φορές στο τέλος, ό,τι προλάβω από το σπίτι. Για πες μου, βρε άνθρωπε, του λέει, τι κάνεις, κάτι κάνεις. Και τι του είπε ο Άγιος? Τι του είπε ο Τσακάρης? Του λέει, να, φτιάχνω, λέει, παπούτσια και όταν είναι κάποιοι που έχουν χρήματα, τους παίρνω 5 δεκάρες για να τρέψουν την οικογένειά μου. Όσοι είναι όμως φτωχοί, λέει, τους θα φτιάχνω τσάπα. Και μετά, λέει, φτιάχνω κιόλας και καινούργια για αυτούς που έχουν πολλά παιδιά για να τα θρέψουν και δεν παίρνω δεκάρι. Έφυγε ο Άγιος και λέει, να, του η αγάπη είναι η πρώτη αρετή που μας βάζει στο παράδεισο. Πάνω από τις ασκήσεις, από τις θυστείες, από τις προσευχές, είναι η αγάπη. Άλλωστε, και ο Χριστός μας το είπε και το ξανά είπε στους μαθητές του. Υπάρχει εκείνο το υπέροχο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο, που συνεχώς μιλάει για την αγάπη μεταξύ μας ο Χριστός. Ενώ βλέπει να έρχεται το μαρτύριό του, δεν στέκεται σε αυτά που θα περάσει σε λίγο, αλλά μιλάει για την αγάπη. Εν τούτο, λέει, γνώσονται ότι εμείς μαθητές είστε. Έτσι θα σας γνωρίσουν, λέει, ότι είστε μαθητές δικοί μου του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας. Εάν αγάπη έχετε, να γύρεις. Αν έχετε αγάπη και παραπάνω και παρακάτω να αγαπάτε αλλήλως, να αγαπάτε ένας τον άλλο,
Πόσο να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Όση αγάπη έχω, λέει, εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Όσο αγαπιόμαστε εμείς στον ουρανό η θεότητα, τόσο να αγαπιέστε κι εσύ. Ούτως αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, τόσο πολύ τον αγάπησε. Εμάς δηλαδή όλους, που έστειλε το γιο του τον μονάκριβο, είναι σταυρωθεί ο γιος του, για να μας δείξει ποιο, το μέτρο της αγάπης, το μεγαλείο της αγάπης, την αγάπη που μας σώζει και μας πάει στον παράδεισο. Αυτήν την αγάπη σφράγισε ο Χριστός με το αίμα του. Και διάβασα πριν λίγες μέρες, πριν τα Χριστούγεννα, γιατί, λέει, ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη, γιατί έστειλε το γιο του ο Θεός Πατέρας κάτω στη γη. Δέστε αγάπη, διότι, λέει, δεν μπορούσε να ζήσει άλλο μόνος του ο Θεός. Διότι, γιατί, διότι όταν στον παράδεισο την κάναμε τη μεγάλη την κουτσουκέλα και φύγαμε από τον παράδεισο, ένιωθε μοναξά ο Θεός, γιατί δεν είχε μες στον παράδεισο ανθρώπους, δεν είχε εμάς, δεν είχε αυτούς που πέρασαν, δεν είχε και δεν έχει και αυτούς που θα περάσουν. Όχι, γιατί τώρα άνοιξε ο παράδεισος. Και ποιος μπήκε πρώτος? Ο ληστής. Γιατί μπήκε ο ληστής? Για να γίνει, λέει, πιο φαρδής ο δρόμος που πάει στον παράδεισο. Να μην νιώθουμε ότι στον παράδεισο πάνε μόνον αυτοί που είναι πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους. Άνοιξε ο δρόμος. Και κάποτε, θα πω το δεύτερο τώρα παράδειγμα που έχω κρατήσει από τον Άγιο Αντώνη. Δέστε ποια είναι τώρα η μεγάλη αμαρτία κατά τον Άγιο Αντώνη, που σήμερα τη σκορπάμε πολύ εμείς στον κόσμο αυτήν την αμαρτία. Πολύ. Στα σπίτια κυρίως τον θρησκευόμενο σκορπίζει αυτή η αμαρτία πολύ. Πήγε, λέει, ένας ασκητής σε ένα καλοκαιράκι να δει τον Άγιο Αντώνιο και να εξομολογηθεί. Το βλέπει ο γέροντας, του λέει, τι έχεις παιδί μου, άσε γέροντας. Έχω μια μεγάλη αμαρτία. Τι αμαρτία, παιδί μου? Σαρκική αμαρτία. Δεν αναφέρει ποια είναι το γεροντικό. Του λέει, σήκω, παιδί μου, σήκω. Σηκώθηκε και του λέει, συνεχίζουμε. Με χαρά, με όρεξη, με κέφι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Χάρηκε το καλογέρι. Για δέστε όμως παρακάτω τι έπαθε. Πέφτει δεύτερη, ίδιο πάθος, ίδια αμαρτία, ίδια δυναμία. Τώρα στενοχωρέθηκε, λέει, πρέπει να ξαναπάω στον γέροντα. Κι αν με μαλώσει, κι αν δεν μου τη συγχωρέσει, ξαναπάει και την αμφιπιέτασα πάλι και έρθει. Σήκω, παιδί μου, πάλι, σήκω. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, δεν θυμάμαι σε ποια σταματάει. Πήγε, ξαναπήγε, τον σήκωσε, τον ξανασήκωσε ο ασκητής. Με αγάπη, με απλότητα, με ταπείνωση. Πηγαίνει ξανά, αλλά τώρα απελπισμένος. Του λέει, γέροντα, απελπίστηκα. Δεν αντέχω άλλο. Ξαναέπεσα. Και τότε ο ασκητής τι του λέει? Παιδί μου, τι μεγάλη αμαρτία έκανες τώρα. Το καλογεράκι όμως με την αγαπησύνη του, του λέει, γέροντα, την ίδια έκανα αμαρτία. Όχι αυτήν, παιδί μου, τότε πια γέροντα. Την απελπισία, παιδί μου, μεγάλη αμαρτία. Για λίγο να προσέξουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στο σπίτι μας. Τα βλέπουμε κάτι να κάνουν. Κάποια αμαρτία, κάποιες αμαρτίες.
και στις μέρες μας βρήκαμε πολλές δυστυχώς αμαρτίες. Τι χρειάζεται όμως, για λίγο προσέξτε, να σας φιλήσω τα πόδια, να σας φιλήσω τα χέρια, να κάνω μετάνοια σε όλους σας, αλλά αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Τι χρειάζεται να βάλουμε στην ψυχή και στην καρδιά των παιδιών. Όχι έναν Χριστό δικαστή εισαγγελέα, έτοιμο να τους κόψει το κεφάλι, αλλά έναν Χριστό που φώναξε δυνατά στους μαθητές του, εμείς, εσείς, όλοι μας, φίλοι μου είστε, είπε ο Χριστός, φίλοι μου, είστε φίλοι μου, και εμείς μαθητές, δικοί μου μαθητές. Για λίγο να πάμε στην παραβολή του Ασώτου, πόσο του άρεσε του Γέροντα Παΐσιου, τον ρώταγα πολλές φορές. Είχα την, τι να πω, τύχη να πω, ευλογία να πω, να τον έχω από το χωριό μου, να τον ξέρω και την οικογένειά του και να πηγαίνω συχνά στο καλύβι του. Και όταν το ρώταγα, Γέροντα, αν έρθει ένας για εξομολόγηση και πει μεγάλη αμαρτία, τι πρέπει να κάνει ο πνευματικός, και τι μου είπε, να κατεβάσει τον ουρανό στην κρίνα, αγκαλιάσει το πλάσμα. Ρε Γέροντα, γίνεται αυτό? Όχι, μου λέει. Τότε παιδί μου θα θυμηθείς την παραβολή του ασώτου ιού, γραμμή, γραμμή, λέξη, λέξη, βήμα, βήμα. Τι λέει αυτή η παραβολή? Ότι έφυγε ο άσωτος και πήγε και τα ρήμαξε όλα. Όλα. Όλα, δεν άφησε τίποτα. Ζών ασώτος. Και όταν γύρισε, όταν ήρθε, ποιον πατέρα βρήκε να τον περιμένει και να τρέχει να πάει κοντά του ο πατέρας πρώτος. Ο γιος ο καημένος με φόβο θα πήγε, με συστολή θα πήγε, με μετάνοια θα πήγε. Και όταν το είδε, λέει, επέπεισε επί των τράχυλων αυτού και κατεφίλησε αυτόν. Δεν τον φίλησε μόνο, τον καταφίλησε. Και μετά είπε να τον πλύνουν, να του δώσουν την καλύτερη στολή, να του βάλουν δαχτυλίδι στο χέρι. Τι ήταν οι παλιότεροι, για θυμηθείτε, στο άντρα το χέρι, τα τετράγωνα μεγάλα δαχτυλίδια. Φοράει και ο ψάλτης μου τέτοιο και χαίρομαι. Το έδωσε ο πατέρας. Τι ήταν τα δαχτυλίδια? Ότι είναι γιος αυτού του πατέρα και μπορεί να σφραγίσει. Σφραγίδα ήταν αυτό. Ότι ξαναγίνεται γιος. Και μετά χύσανται στον μόσχο των συντευτών και φαγόνται σε φρανθόμε. Αυτό το εφρανθόμε είναι τούτος εδώ ο Θεός. Για προσέξτε λίγο στις μέρες μας. Πάμε να φτιάξουμε έναν Θεό που θα τιμωρήσει τους πάντες. Δεν είναι ο Θεός μας αυτός. Αν τον φτιάχνουμε τιμωρό, δεν είναι ο Θεός μας. Και μπαίνει απ' τ' άλλο το παράθυρο ο διάολος και λέει, ο Θεός τιμωρεί, δικάζει, αθέους απίστους. Και λέει ο Άγιος Αφιλόγιος ο Μακρύς, αυτόν που βλέπει σήμερα αμαρτωλό, αυτόν που βλέπει σήμερα άθεο, εσύ δεν ξέρεις το βράδυ πόσα δάκρυα θα χύσει. Πόσα δάκρυα χύνουνε πολλοί. Τα ξέρουμε, μωρέ, όχι. Αυτοί μπορεί να γιάσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Από τη μια τη μέρα στην άλλη αγιάζει ο άνθρωπος. Αρκεί να βρει τον αληθινό Θεό που θα λιώσει την καρδιά του από αγάπη. Αν τη λιώσει από αγάπη, είναι, θα μου επιτρέψουν οι πατέρες σας που τα ακούσουν και τελειώνω, είναι τούτη εδώ η αγάπη. Σαν τον τρελό τον έρωτα που το παθαίνει ένα παιδί και δεν ξέρει τι του γίνεται. Έτσι μας αγαπάει και ο Θεός. Έτσι μας αγαπάει. Μην φτιάξουμε στις μέρες μας έναν Θεό που απλά θα έχει όπλα εναντίον των αθέων και των απίστων. Εμείς τα δικά μας τα όπλα είναι η αγάπη, η ταπείνωση,
και ξανά η αγάπη και ξανά η ταπείνωση. Και ας την αγάπη και την ταπείνωση μπει και λίγη υπομονή, τότε όλοι θα τρέξουν σε αυτόν τον Θεό. Διότι αυτός ο Θεός ταιριάζει στον άνθρωπο της αγάπης, της θυσίας, της ταπείνωσης, της ομορφιάς της ψυχής και της καρδιάς. Δώστε το στα παιδιά σας, δώστε το στο σπιτικό σας, μιλήστε για αυτόν τον Θεό ή καλύτερα ζήστε αυτόν τον Θεό και τότε η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί τίποτε στις μέρες μας. Ποιος σας είπε, μωρέ, ο Άγιος έζησε δύο διωγμούς, δύο Μαξιμιανός και Διοκτιανός. Και δεν τον στέρεσε ούτε την πίστη ούτε την αγιότητα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτόν τον Θεό να βρούμε, αυτόν τον Θεό να αγαπήσουμε και κυρίως αυτόν τον Θεό να δείξουμε στα παιδιά μας. Μην απολύεις τον πνεύμα σου θέσπορα, τα πνεύμα σου λύει, ότι είναι ο διαφθαμίου της οτιμών σου, ότι είναι σαν τα πρόσωπα που πάθουν το λαό. Φως αποκάλυψη με εθνών και δόξα λαού σου. Πανηγύρι του Αγίου Αντωνίου, χωρίς Παπαχρίστου δεν θα γίνεται. Μαζί με την όμορφη του παρέα που τον πλαισιώνει και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Από χθες που ήρθαν, γέμισαν την ψυχή μου χαρά και αγκαλίες. Και όλους εσάς που με αγάπη κάθε χρόνο κατακλείζετε το λαό μας με τόση αγάπη, να ζητήσω από εσάς να εύχεστε για μένα, να με συγχωρέσετε αν κάποιον παρέδειξα. Να ευχαριστήσω με τον Πρόεδρό μας που τον ξέπησε και κύριον πάσχησε και βοήθησε εδώ αυτές τις ημέρες σαν μια καλή συνέχεια του άλλου Πρόεδρου, του Τάκη του Ζανούβη. Έκανε και αυτός μια τεράστια προσπάθεια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Μανώλη τον Βουνάτσο. Να είσαστε όλοι ευλογημένοι, χαρούμενοι, η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, ο Άγιος Αντώνιος να με συντεύει για όλους. Θα σας παρακαλέσω τώρα, θα ακολουθήσει η μητάνευση. Θα περιμένετε να βγει ο Άγιος, οι ψάλτες, οι ιερείς και όλοι εσείς να ακολουθήσετε πίσω. Δεν βγαίνουμε για να συγγενήσουμε, βγαίνουμε για να προσευχηθούμε. Ένα Κύριε Ελέξον να πείτε στη διαδρομή, αυτό θα ακούσει ο Θεός, να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ, να με συγχωρέσετε και αν κάποιος τους ξέχασα, θα τους θυμηθώ αύριο το βράδυ στον εσπερινό της απόδοσης. Να είστε όλοι ευλογημένοι και χαρούμενοι και ο Άγιος να σας σκεπάζει.